Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς δημιούργησα το συγκεκριμένο μακιγιάζ, γιατί είδα αυτή εδώ τη φωτογραφία της Dua Lipa και παιδιά τρελαθήκα. Μου άρεσε τόσο πολύ. Γενικά μου αρέσουν τα μακιγιάζ που κάνει η Dua Lipa, αλλά ποτέ δεν είχα μπει στη διαδικασία και δεν είχα τολμήσει, αν θέλετε, να κάνω κάτι τόσο έντονο στα μάτια, γιατί συνήθως ο make-up artist ή η make-up artist που την βάφει χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονες αποχρώσεις που τις πηγαίνουν και τρελά. Προσπάθησα λοιπόν με τα καλλιτικά που είχα στη συλλογή μου, γιατί δεν έχω κανένα από αυτά που χρησιμοποίησε η Dua Lipa, να δημιουργήσω αυτό το μακιγιάζ και χρησιμοποίησα και πάρα πολλά νέα προϊόντα σήμερα, τα οποία δεν σας έχω ξαναδείξει και ήταν και η πρώτη, άντε η δεύτερη φορά που τα χρησιμοποιούσα και εγώ. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω όπως πάντα να γραφτείτε στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe, και να σας πω ότι πρέπει να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί παιδιά κάνει κόλπα σε όλους μας το YouTube τώρα τελευταία και δεν σας εμφανίζει τα νέα μας βίντεο. Επίσης, σε αυτό το βίντεο σας έχω και giveaway. 5 από εσάς θα κερδίσετε από μία δωροεπιταγή αξίας 300 ευρώ για τα VF Clinics, για να πάτε να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία θέλετε από μία συγκεκριμένη λίστα βέβαια. Μην τα παραλέω, θα σας γράψω λεπτομέρειες στην περιγραφή. Θα γίνει κλήρωση και 5 από εσάς θα κερδίσουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από τα 300 ευρώ για αυτές τις θεραπείες λοιπόν, όταν με το καλό ξανανοίξουν τα κέντρα αισθητικής, γιατί ξέρω ότι σας έχουν λείψει και μας έχουν λείψει και θα θέλουμε σίγουρα έτσι μία ανανέωση. Χωρίς να καθυστερώ λοιπόν άλλο, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τα χυλάκια, τα οποία θέλω οπωσδήποτε να είναι υδατόσο. Αυτό είναι το Extra Lip Tint από Bobbi Brown στην απόχρωση Bare Pink. Ίσα ίσα δηλαδή, που τους δίνει ένα ελαφρύ χρωματάκι. Και πάμε να περάσουμε σε primer. Αυτό εδώ είναι το Hourglass Mineral Veil. Είναι oil free, έχει αντιλιακή προστασία με SPF 15 και είναι, παιδιά, βελούδινο. Αυτή προφανώς είναι η mini συσκευασία, γιατί δεν τόλμησα να αγοράσω την μεγάλη. Είναι και λίγο πανάκριβο, αλλά πραγματικά η αίσθηση που αφήνει στην επιδερμίδα είναι το κάτι άλλο. Δεν την έχω ξανασυναντήσει σε κανένα αντιλιακό. Και το αντιλιακό, ναι, primer με αντιλιακό, και το γεγονός ότι έχει και αντιλιακή προστασία το κάνει για μένα ένα εξαιρετικό προϊόν. Θα συνεχίσω με ένα foundation που δεν σας έχω ξαναδείξει. Είναι αυτό εδώ το Airbrush Flawless Foundation από Charlotte Tilbury. Είναι στην απόχρωση 7,5 και σήμερα, έτσι για αλλαγή, θα το εφαρμόσω με Beauty Blender. Λοιπόν, αυτό το έχω χρησιμοποιήσει άλλη μία φορά. Δεν θυμάμαι καν πόση ποσότητα είχα χρησιμοποιήσει για να καλύψω όλες τις ατέλειες στο πρόσωπό μου. Θα ξεκινήσω με μία αντλία όμως και βλέπουμε στη συνέχεια. Παιδιά, τι ήταν αυτό αυτή την εβδομάδα με τα χιόνια? Ελπίζω να μην μείνατε χωρίς ρεύμα. Ξέρω ότι πάρα πολύ αντιμετωπίσατε προβλήματα. Εμένα μου κόπηκε μόνο για ένα βράδυ από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Και παραπονιόμουν κιόλας, αλλά υπάρχουν και άλλοι που μείνανε για 4 ημέρες χωρίς ρεύμα και πραγματικά είναι μια φρίκη. Δηλαδή, στην Ελλάδα του 2021 το θεωρώ επικώς απαράδεκτο. Όπως βλέπετε, η μία αντλία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα βάλω ένα τσικ παραπάνω, όχι ότι το χρειάζομαι, αλλά εντάξει, εδώ στις περιοχές που έχω περισσότερες ατέλειες και θέλω λίγο να τονίσω την κάλυψη. Δεν φαίνεται καθόλου βαρύ στην επιδερμίδα. Αντιθέτως, έχει αυτό το πολύ έτσι λαμπερό και υγιές αποτέλεσμα, παρόλο που είναι foundation πλήρους κάλυψης. Αυτό που με ενοχλεί λιγάκι όταν το εφαρμόζω στην αρχή είναι η μυρωδιά του, γιατί έχει ένα άρωμα. Αυτό όμως εξαφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν με ενοχλεί, αλλά αν έχετε ευαισθησία στα αρώματα, η επιδερμίδα σας έχει ευαισθησία στα αρώματα, αυτό να το ξέρετε. Θα χρησιμοποιήσω δύο κονσίλερ σήμερα. Πρώτα το Bobbi Brown Intensive Skin Serum Concealer στην απόχρωση Natural, γιατί έχει έναν έτσι πιο ροδακινή υποτόνο και θα βάλω ελάχιστο ίσα ίσα για να αποχρωματίσω αυτή εδώ την κατάσταση που συμβαίνει γύρω από τα μάτια μου. Νομίζω ότι φταίει ένα καινούριο προϊόν de μακιγιάζ που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και δοκιμάζω. Γενικά δοκιμάζω πολλά προϊόντα όμως, οπότε πριν σας πω ποιο είναι, θέλω να σιγουρευτώ ότι φταίει αυτό για το συγκεκριμένο ερεθισμό. Δεν είναι ότι με τσούζει κάτι, απλά έχει κοκκινήσει όλη η περιοχή. Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω το Flawless Fusion Concealer από Laura Mercier και θα βάλω περισσότερη ποσότητα για να καλύψω καλά την περιοχή γύρω από τα μάτια με το αγαπημένο μου πινελάκι, το έχετε μάθει πια, αυτό εδώ από Zoeva.
Αυτό που συνέβη λοιπόν σε μένα την Τρίτη που είχε χιόνια ήταν ότι βγήκα πάρα πολύ χαρούμενη έξω να παίξω. Γυρνώντας όμως άκουσα ένα γατάκι να κλαίει, το οποίο είχε τραυματίσει το μπροστινό του ποδαράκι και ήταν χάλια, πραγματικά σε άθλια κατάσταση και είχε και ένα αιμάτωμα στο μάτι. Αυτό που έκανα λοιπόν είναι το πήγα κατευθείαν σε κτηνίατρο, γιατί η φιλοζωική εδώ της Νέας Ιωνίας δεν μπορούσε να μας βοηθήσει. Ο οδηγός δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν οι δρόμοι κλειστοί, λέει. Δεν το βρίσκω δικαιολογία, ειδικά τέτοιες μέρες πρέπει να είναι όλοι σε ετοιμότητα, θεωρώ. Αλλά τέλος πάντων, το πήρα λοιπόν, το πήγα στο κτηνίατρο. Θέλω να σας πω ότι τα νέα είναι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είναι στο μπάνιο μου και ζει το γατίνι. Βγάλαμε σήμερα τις γάζες και τους επιδέσμους και καταφέραμε και σώσαμε 2 δαχτυλάκια από όλο το πατούσι. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά στη συνέχεια. Το αιμάτωμα στο μάτι υποχωρεί, μάλλον όμως θα βλέπει θολά. Καλύτερο αυτό βέβαια από το να έχανε όλο το ματάκι του. Λοιπόν, θα συνεχίσω και. Νομίζω ότι θέλω να σετάρω λιγάκι. Θα πάρω αυτή εδώ την πούδρα από Bobbi Brown στην απόχρωση 6 Warm Natural που την αγαπώ πολύ πολύ. Και με αυτό εδώ το πινέλο θα τη φέρω λίγο εδώ γύρω από τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη βάση μου και ιδιαίτερα που πέτυχα το σωστό τόνο στην απόχρωση του foundation και πάμε να περάσουμε σε φρύδια. Ήδη έχω κάνει off camera το αριστερό με το αγαπημένο μου πινέλο από Αναστάσια και το pomade από Morphe και θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο και στη δεξιά πλευρά. Έτσι προσπαθώ να τα γεμίσω αρκετά γιατί η Dua Lipa έχει πολύ ωραία και πυκνά φρύδια. Οπότε θα προσπαθήσω να μιμηθώ το δικό της στυλ, χωρίς βέβαια να πνίξω το πρόσωπό μου, έτσι. Γιατί το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό και αυτό που μας ταιριάζει δεν είναι το ίδιο. Εν τω μεταξύ, έχω παραγγείλει εδώ και 2 εβδομάδες το νέο concealer από The Ordinary και μία loose powder, την οποία δεν θα σας αποκαλύψω. Και δεν έχουν έρθει παιδιά ακόμα, δηλαδή οι καθυστερήσεις με τα courier συνεχίζουν να είναι τρελές. Φαντάζομαι ότι από εβδομάδα θα τα έχω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε καιρό για να κάνουμε και άλλα μακιγιάζ με νέα προϊόντα και να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, θέλω να περάσω και ανυπομονώ να περάσω στα μάτια και θέλω να χρησιμοποιήσω σήμερα αυτή εδώ την παλέτα από Huda Beauty. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Έχω μόνο σφατσάρει 1-2 αποχρώσεις στο χέρι μου. Είναι η Topaz Obsessions, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το μακιγιάζ που έχει Dua Lipa στα μάτια της με τη συγκεκριμένη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την κεντρική απόχρωση, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Α, λάθος πινέλο. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, από αυτή εδώ, για να έρθω εδώ ψηλά και να κάνουμε την πρώτη σκίαση. Έχετε χρησιμοποιήσει σκίες από Huda Beauty? Εγώ ποτέ, είναι η πρώτη μου παλέτα αυτή. Και έχω ακούσει πραγματικά πάρα πολύ καλά λόγια. Ελπίζω ότι δεν θα με απογοητεύσει. Θα την περάσω βασικά σε όλο το κινητό βλέφαλο τη συγκεκριμένη σκιά, είναι πολύ απαλή. Δεν έχω λόγια για την παλέτα, κανένα fallout, μηδενικό. Θα περάσω τώρα σε αυτή εδώ την απόχρωση. Γιατί βλέπω ότι το μακιγιάζ της Dua έρχεται αρκετά ψηλά, οπότε θα την φέρω κι εγώ εδώ αρκετά ψηλά. Αχ, παιδιά, τι ωραίο χρώμα! Δεν το περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η παλέτα. Είχα ξεχάσει λίγο τους θερμούς τόνους στο μακιγιάζ, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να τους επαναφέρω. Στη συνέχεια και επειδή βλέπω ότι υπάρχει στη βάση του ματιού αλλά και στο εσωτερικό κάτι χρυσό, θα πάρω εδώ αυτή τη διπλή σκιά σε stick από Bobbi Brown. Η αποχρώση είναι Peach Mimosa και Top. Θα χρησιμοποιήσω την Peach Mimosa για αρχή και θα την φέρω στο εσωτερικό του ματιού εδώ, γιατί θέλω και αυτό το glittery που κάνει και από κάτω μέχρι τη μέση σίγουρα. Και θα τη φέρω και σε όλο το κινητό βλέφαρο, σε αυτό εδώ το σημείο. Και επειδή πραγματικά θέλω να κρατήσω την ένταση σε αυτό το σημείο, θα πάρω εδώ αυτή τη χρυσή σκιά με ένα πλακέ πινέλο και θα έρθω από πάνω και θα το τονίσω. Και τώρα που έχουμε αυτή την υπέροχη βάση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε ένταση, οπότε θα πάρω με το δάχτυλό μου αυτή εδώ τη σκιά και θα τη φέρω ακριβώς από πάνω από το πορτοκαλί που χρησιμοποίησα πριν, αλλά και από το χρυσό. Αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσω και πινέλο, αλλά θέλω να δω με το δάχτυλο. Ω, παιδιά, είναι τέλειο, ε! Μιλάμε για χρωματάρες. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο βαθύ και πιο κοκκινοπό προς τις άκρες, οπότε θα χρησιμοποιήσω και αυτή εδώ τη σκιά και θα τη φέρω εδώ στο εξωτερικό βε για να το σκουρίνω λίγο. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο σωστό έτσι.
Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί βλέπω ότι η σκιά επεκτείνεται στο κάτω μέρος πάρα πολύ έντονα και κάπως αναμειγνύεται και με το ρούζ. Δεν ξέρω αν θέλω να βάλω πρώτα ρούζ και να συνεχίσω τα μάτια, μάλλον αυτό θα κάνω, για να αναμίξω κι εγώ κάπως μαγικά τις σκιές μου με το ρούζ. Λοιπόν, θα πάρω για αρχή το So Natural από την MAC, από τα Glow Play Blushes της MAC, με αυτό εδώ το πινέλο από Morphe, και τα μποναριστά θα έρθω και θα το φέρω εδώ πολύ ψηλά στα μήλα μου, σχεδόν να φτάνει μέχρι τη σκιά. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που κάνω εγώ το μακιγιάζ μου, γιατί συνήθως εγώ το ρούζ μου το βάζω εδώ ακριβώς στα μήλα και αυτή η περιοχή στο πρόσωπο της Dua Lipa είναι τελείως κενή. Λοιπόν, μου φτάνει αυτή η ποσότητα από το Glow Play Blush. Θα πάρω τώρα το Warm Soul, ένα από τα πιο αγαπημένα μου, από τα πιο παλιά ρούζ της MAC που είχα χρησιμοποιήσει ever, και θα το φέρω λίγο από πάνω και αν χρειαστεί θα επεκτείνουμε και λίγο τη σκιά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει διαφορά στο χρώμα. Θα συνεχίσω με τις σκιές και θα πάρω ένα λίγο πιο στυλπνό πινέλο και την σκιά που χρησιμοποίησα στο ξεκίνημα, αυτή εδώ, και θα τη φέρω κάτω από το βλέφαρο. Έχω πάθει πλάκα, παιδιά, με τις σκιές. Είναι καταπληκτική η εφαρμογή τους, έτσι. Θα τονίσω λίγο ξανά το χρυσό εδώ κάτω. Ωραία. Βλέπω ότι δεν έχει λάμψει κάτω από τα μάτια, εκτός από αυτό εδώ το χρυσό. Αυτό που έχει είναι ένα μολύβι, το οποίο θα χρησιμοποιήσω αμέσως τώρα, και διάλεξα αυτό εδώ από NYX. Λοιπόν, είναι το Liner Stick στην απόχρωση Turquoise Storm και θα το χρησιμοποιήσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, βλέπω ότι η γραμμή ξεκινάει από εδώ και επεκτείνεται σαν eyeliner. Για να δούμε. Αχ, τι ωραίο χρώμα! Αυτό το μακιγιάζ εδώ μεταξύ μου κάνει καλοκαίρι εμένα. Εντάξει, τέλειο μολύβι, πάρα πολύ κρεμώδες και τέλειο χρώμα, παιδιά. Βλέπω βέβαια ότι το δικό της το μολύβι έχει μια ελάχιστη λάμψη, την οποία το δικό μου δεν έχει. Αλλά αυτό που νομίζω ότι θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω μια σκιά από μια άλλη παλέτα που είχα φέρει πριν εδώ. Η σκιά που σκεφτόμουν είναι αυτή εδώ από την παλέτα της Dose of Colors με την I Love Sarahi. Παλιά παλέτα, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμη, αλλά αν κυκλοφορεί θα σας βάλω το link στην περιγραφή και θα τη βρείτε νομίζω μόνο στο Beauty Bay. Και ήρθε η ώρα τώρα που φοβάμαι πάρα πολύ να επεκτείνουμε τη σκιά και να την ενώσουμε με το κομμάτι του ρουζ. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το χρώμα, το πιο απαλό που ξεκίνησα και πριν, και θα αρχίσω να χτίζω εδώ την μετάβαση. Και θα πάω στο πιο σκούρο, σιγά σιγά σιγά. Δεν ξέρω ποιος make-up artist έκανε το συγκεκριμένο μακιγιάζ, αλλά ήταν πολύ μάγκας. Παιδιά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ cute και νομίζω ότι κάπως τα κατάφερα. Θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά, κρατώντας πάντα την αναπνοή μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι το μυστικό είναι να το μπλεντάρεις προς τα έξω και προς τα κάτω μέχρι αυτό το σημείο, και νομίζω ότι και ελπίζω ότι και οι δύο πλευρές είναι ίδιες σε αυτή τη φάση. Εγώ κάπως ίδια τις βλέπω. Αυτό που δεν βλέπω ίδιο με τη φωτογραφία είναι το μολύβι μου, νομίζω ότι έχει έρθει λίγο πιο έξω, οπότε θα κοιτάξω λίγο να σκουρίνω την εξωτερική γωνία και να το μπλεντάρω σε εκείνο το σημείο με το πλακέ μου πινέλο και τη σκούρα σκιά. Έτσι λίγο να χαθεί μέσα στο χρώμα της σκιάς θέλω. Έχω την αίσθηση ότι τώρα είναι πιο σωστό και αυτό που μου λείπει είναι λίγη λάμψη στο πάνω βλέφαρο, γι' αυτό θα ξαναπάρω αυτή εδώ τη σκιά με το πολύ στυλπνό μου πινέλο αυτή τη φορά, να δω αν θα καταφέρω να είμαι πιο συγκεκριμένη και να βάλω τη λάμψη ακριβώς σε αυτό το σημείο, γιατί εντάξει, σαν το πινέλο το δάχτυλο δεν είναι. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου και για μάσκαρα σήμερα θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου Monsieur Big από τη Lancôme, γιατί θέλω να έχουν οι βλεφαρίδες εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι νομίζω δηλαδή, στη φωτογραφία αυτή δεν πρέπει να φοράει ψεύτικες, νομίζω ότι είναι δικές της βλεφαρίδες. Και για τις κάτω θα χρησιμοποιήσω την Bad Girl Bang από Benefit, γιατί αυτό το βουρτσάκι με βοηθάει και δεν λερώνομαι και μου δίνει και πάρα πολύ ωραίο διαχωρισμό. Εν τω μεταξύ δεν έχω βάλει bronzer και νιώθω γυμνή τελείως. Λοιπόν, για τη λάμψη αυτή που έχει σε αυτό εδώ το σημείο, θα ξεκινήσω αναμειγνύοντας αυτές εδώ τις finishing powders από Hourglass, για να δω αν θα μου δώσουν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, και θα βάλω και highlighter νομίζω εκεί. Ναι, οκ, δίνει λίγο φως, αλλά όχι όσο θα ήθελα.
Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και το Bronze & Glow Filmstar Bronze & Glow από Charlotte Tilbury και θα βάλω αρκετή λάμψη εδώ. Ναι, αυτό μάλιστα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε στη φωτογραφία. Θα βάλω και λίγο εδώ στην άκρη της μύτης, που αλλού έχει highlighter και νομίζω έχει και εδώ. Αλλά διακριτικό πολύ, δεν υπάρχει τίποτα glittery, απλά υπάρχει φως σε αυτά τα σημεία. Και πάμε στα χείλη, για τα οποία δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν έχω αυτή τη συγκεκριμένη απόχρωση του κραγιόν. Έχω φέρει όμως μολύβια και gloss, με τα οποία νομίζω θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και με το που θα τελειώσω αυτό το βίντεο θα πάω να αγοράσω ένα έτσι, κραγιόν σε σοκολατή τόνους. Λοιπόν, έχω φέρει το μολύβι 29 στην απόχρωση Mocha από Seventeen και αυτό εδώ στην απόχρωση Spice από Estée Lauder. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από αυτό της Seventeen για να κάνω λίγο περίγραμμα overline στα χείλη μου σαφέστατα και να δούμε πώς θα πάμε με το χρώμα στη συνέχεια. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο κραγιόν που φοράει η Dua Lipa στη συγκεκριμένη φωτογράφηση και στο βίντεο κλιπ είναι από Chanel. Το έψαξα, δεν υπήρχε δυνατότητα να το παραγγείλω, παιδιά. Οπότε αποφάσισα να βρω την κοντινότερη λύση. Παρόλο που το λένε Mocha, δεν είναι τόσο καφέ όσο το είχα φανταστεί. Στο εσωτερικό λέω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Spice παρόλα αυτά. Μ' αρέσει η απόχρωση, μου ταιριάζει με το συνολικό μακιγιάζ. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στη φωτογραφία, βέβαια. Μου αρέσει αυτή η απόχρωση, αλλά δεν είμαι 100% ικανοποιημένη, οπότε έφερα και αυτό εδώ που πορτοκαλίζει αρκετά. Είναι το Stoned Rose από Charlotte Tilbury και θα το περάσω από πάνω, όπως και μας το κάνει λίγο πιο θερμό το αποτέλεσμα και κάπως πιο πορτοκαλό σοκολατό something, γιατί αυτό μου βίζει και λίγο. Και ναι, με την προσθήκη αυτού του κραγιόν νομίζω ότι ήρθαμε πάρα πολύ κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλω να ψεκαστώ και με λίγο Fix Plus για εξτρά ενυδάτωση και λάμψη και μπορώ να πω ότι αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να δηλώσω εντυπωσιασμένη από την παλέτα Topaz Obsessions της Huda Beauty. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θα συνεχίσω σίγουρα να τη χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει και το Eye Look τρελά. Για το ρούζ έχω τους συνδυασμούς μου, αλλά επειδή αποφάσισα να αντιγράψω σήμερα το look της Dua Lipa, okay, σαν τελικό μακιγιάζ είναι λίγο editorial, είναι λίγο για περιοδικό, για φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάζατε για να βγείτε έξω. Αν θα το δοκιμάζατε, μπράβο σας, είστε πιο θαραλέες από μένα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Αν και τώρα λέω να πάω μία βόλτα μέχρι το περίπτερο. Λοιπόν, σας φιλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Περιμένω την αγάπη σας, τα σχόλιά σας. Κάντε share, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Κάντε like και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά φιλιά. Bye-bye.